Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα κατά την οποία εορτάζουμε τα πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τον βλέπουμε επάνω στο Σταυρό, πλην όμως ουδέν ετερογνωρίζουμε. Τον βλέπουμε επάνω στο Σταυρό σήμερα και αύριο με την πρώτη ευκαιρία, μόλις τελειώσουν τα Άγια Πάθη του Κυρίου μας, η ταφή του και η Ανάστασή του, θα αρχίσουμε πάλι από την αρχή με τον Σταυρό νόμενο. Ο ένας με τα λόγια του, ο άλλος με τα πράξεις του, ο άλλος με την απιστία του, ο άλλος με τα σύβρις, ο άλλος με την αδικία, ο άλλος με το μίσος, ο άλλος με τους χορούς και τα διασκεδάσεις και ο άλλος με την πορνεία και την μοιχεία. Θεέ μου, πώς μας αντέχεις. Θεέ μου, πώς ανέχεσαι. Τα είπαμε προηγουμένως οι Άγιοι Ιεροψάρτες, τα είπαμε. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σε. Επάνω στο Σταυρόν, αδερφοί μου, ο Χριστός μας είπε 7 λόγους, μυστηριώδης ο αριθμός αυτός. Μεταξύ των 7 λόγων που είπε ο Χριστός μας στα τελευταία του λόγια επάνω στο Σταυρόν, είπε και μία φράση η οποία δεν δυνατεί ο άνθρωπος να καταλάβει τι ήθελε ο Θεός. Μετά από τα βάσανα, μετά από τους εμπτισμούς, μετά από τα μαστιγώσεις, μετά από τον ακάνθινο Στέφανο, μετά από την αγρυπνία την οποία υπέστη, μετά από τις ανακρίσεις τις φοβεράς τις οποίες υπέστη ο Κυριός μας, εξαντλημένος από την αιμορραγία του σώματός του, είπε επάνω στο Σταυρό, διψώ. Θεέ μου, ποιος διψά. Θεέ μου, ποιος διψά. Άνθρωπος ή Θεός, διψά άνθρωπος ή Θεός. Αν πούμε ότι διψά ο άνθρωπος, είναι νοητόν. Αν πούμε όμως ότι διψά ο Θεός, είναι ασύλληπτο. Διότι ο Θεός επάνω στο Σταυρό είναι εκείνος ο οποίος επίησε τους ωκεανούς, τους ποταμούς, τα σπηγά των υδάτων. Είναι εκείνος ο οποίος έπλασε τα πάντα. Πώς διψά. Διψά ως άνθρωπος. Θα το κατανοήσουμε αυτό. Εάν όμως διψά ως Θεός, δια ποιο λόγο διψά. Διψά διότι θέλει να πιει νερό, να σβήσει την δίψα από την αιμορραγία την οποία είχε. Όχι αδερφοί μου, και έτρεξαν αμέσως μόλις είπεν την φράση, την λέξη αυτήν, διψώ, έτρεξαν αμέσως και έπιασαν ένα σφονγάρι το οποίο ενέπλησαν με όξος και χολήν. Και του το έδωσαν στο στόμα του Χριστού μας και το ήπκε, λέει, και αυτό. Και μόλις το ήπκε, είπε μία άλλη φράση, τετέλεστε. Και κλείνα στην κεφαλή, λέγει, παρέδωκε το πνεύμα. Διψά ο Θεός. Όχι αδερφοί μου, δεν διψά ο Θεός. Διψά ο άνθρωπος Θεός.
ναι, διψάωθε άνθρωπος. Αυτός ο οποίος ηγένε το άνθρωπος δεν ασώσει τον άνθρωπο. Αυτός ο οποίος ηγένε το ταπεινός δεν ανυψώσει μάσης των ουρανών. Τον είδαμε να πλένει τους πόδας των μαθητών. Τον είδαμε να ζώνεται ποδιά και να σκύβει στα πόδια των μαθητών, να τους τα πλύνει, να τους τα καθαρίσει. Και όταν έφτασε στον Πέτρο λέγει, όχι, δεν θέλω εγώ ο διδάσκαλος μου, τον οποίον αγαπώ, να μου πλύνει τα πόδια. Και τότε άκουσε βαρύαν φράση, βαρύαν απόφαση, δίκην Θεού, εάν αν δεν δεχθείς να σου πλύνω τα πόδια, δεν έχεις θέση μαζί μου στη βασιλεία μου των ουρανών. Μόλις το είκοσεν αυτό, ο Πέτρος συγκλονίστηκε και λέγει, όχι Κύριε, μόνο τα πόδια μου και όλο μου το σώμα να με πλύνεις, φτάνει να είμαι κοντά σου στη βασιλεία σου, την επουράνη. Ναι, αδερφοί μου, μας έδειξε την ταπείνωση για να έχουμε ταπείνωση εμείς οι υπερήφανοι και εγωιστές. Μας έδειξε την ταπείνωση για να πάρουμε τη χάρη Του. Μας έδειξε ταπείνωση διότι ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται και ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται. Μας έδειξε την ταπείνωση ο Θεός. Σου φταίει ο αδερφός σου? Ναι, μου φταίει. Με ύβρισε. Με απείλησε. Με διέσυρε. Και τι είναι αυτά μπροστά σε αυτά τα οποία είπε ο Χριστός μας? Τι είναι αυτά μπροστά σε αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα? Σε σταύρωσε? Όχι, λέει. Αλλά γιατί να μου τα πει? Σου τα είπε για να ταπεινωθείς και να πάεις σε αυτόν ακριβώς που σου είπε, ότι είσαι ένα πλάσμα κακό, να του πεις ναι είμαι, αλλά δεν θέλω τίποτε άλλο, μόνο να έχουμε αγάπη. Και τότε θα δεις ότι και ο πιο σκληρός άνθρωπος θα ταπεινωθεί. Θα ταπεινωθεί και θα πει ναι αδερφέ, σε αγαπώ κι εγώ. Γιατί? Διότι σήμερα σταυρώθηκε εκείνος επάνω στο σταυρό και μας είπε, αν είστε δικοί μου μαθητές, θα κάνετε ό,τι έκανα εγώ. Εάν αγάπη έχετε να λύνεις, λέγει, τότε θα είστε μαζί μου. Εάν με αγαπάτε, λέγει, τότε θα είστε δικά μου παιδιά, όταν τηρείτε τα εντολάς μου. Και πρόσθεσε και κάτι άλλο βαρισίμαντο. Εκ τούτου γνώσονται, λέγει, οι έξω από την Εκκλησία, οι έξω από την Ορθοδοξία, οι έξω από την πίστη, ότι εμείς μαθητές τε, εάν αγάπην έχετε να λύνεις. Αν αγαπάτε ο ένας τον άλλον, λέγει, από εκεί θα σας γνωρίσουν ότι είστε δικοί μου μαθητές. Το είπε άλλωστε ο ίδιος επάνω στο σταυρό. Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους. Ουγαρίδα σε τυπιούσι. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Και όταν δεις τον αδερφό σου και είναι φορτουνιασμένος ποταμός για να σε παρασύρει, να σε πνίξει, εσύ ηρέμησε το. Ηρέμησε το. Δώσε του λόγους αγάπης, παρηγορίας. Για να νικήσουμε τον πονηρόν, ο οποίος είναι αόρατος και βάζει τον άνθρωπο με τον συνάνθρωπο του να τσακώνονται, να φαγώνονται, να σκοτώνονται. Τότε θα νικηθεί ο διάβολος, όταν
Εμείς έχουμε ταπείνωση, εκείνος δεν έχει καμία ίχνος ταπεινώσεως. Αυτός ήθελε να ανέβει πάνω από τον Θεό. Ήθελε να στήσει το θρόνο του πάνω από το θρόνο του Θεού. Και μόλις το εσκέφτηκε και το συνέλαβε μέσα εις την σκοτεινή του διάνοια, αμέσως λέγει έπεσε επάνω του η οργή του Θεού και είδον τον Σατανά λέγει όσα αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Έπεσε από τον ουρανό ως αστραπή. Και έπεσε πίσω του και το τάγμα του. Τάγμα. Πόσο τάγμα ήταν αυτό? Όσον τάγμα χρειάζεται να επουλώσει τα 9 τάγματα για να γίνουν 10. Μα τόσος καιρός δεν έχουν συσσωρευθεί εκλεκτά παιδιά του Θεού για να γίνει αυτό το τάγμα το οποίο έπεσε από τους ουρανούς? Όχι. Δεν έχει πληρωθεί το τάγμα του διαβόλου. Δια ποιο λόγο? Διότι κυνηγά ο διάβολος να μην πάμε στον Θεό. Ένα τούτο. Και το δεύτερο ότι δεν ετελείωσε ακόμη η αποστολή μας στον κόσμο τούτο. Να λάβουμε την θέση την οποία εκένωσε ο διάβολος. Να γεμίσουμε εκείνο το τάγμα το ουράνιο το οποίο θα είναι τα 10 τάγματα. Όταν γεμίσει αυτό το τάγμα, τότε θα έρθει η δεύτερα του Χριστού παρουσία. Ακόμη υπάρχει κενό. Και το κενό αυτό καλούμεθα να το πληρώσουμε εμείς τα παιδιά του Θεού που ακούμε τον Λόγο Του. Μόλις βαπτιστούμε και βγούμε από την κολυμβήθρα, να γνωρίζετε αμέσως ότι στην Βασιλεία των Ουρανών τίθεται η καρέκλα μας, την οποία πρέπει να πάρουμε με την δική μας πρόοδο και την προσπάθεια για να καθίσουμε στην καρέκλα εκείνη. Το γνωρίζεις αδερφέ μου ότι σε περιμένει η καρέκλα την οποία έλαβες μετά από τη βάπτιση? Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν γνωρίζεις τίποτα. Λέγεις ότι είσαι χριστιανός και δεν είσαι. Στο όνομα είσαι. Στην πράξη δεν είσαι. Παράδειγμα. Ζωντανό. Αύριο είναι η ταφή του Κυρίου μας. Μεθαύριον είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας. Θα δείτε στην πράξη πόσοι χριστιανοί υπάρχουν την ημέρα της Αναστάσεως. Μόλις ακούσουν το Χριστός Ανέστη, αμέσως θα αρχίσουν τα φιλήματα τα φαρισαϊκά, τα ψεύτικα. Θα αγκαλιαστούν να φιληθούν και αμέσως θα τους πει ο διάβολος, τελειώσαμε, πάμε τώρα. Πού να πας? Ξέβρεις ότι μόλις αποχωρήσεις από την Εκκλησία αν είσαι εχθρός του Θεού. Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί το σαν η εχθρή αυτού. Είσαι εχθρός του Θεού, παιδί μου, το ξέρεις? Όχι, λέγει, εγώ το Χριστό δεν αγαπώ. Και πώς τον αγαπάς? Όταν ακούσεις τον Χριστός Ανέστη, πού πάεις, πού φεύγεις? Πεινώ, λέγει, θα πάω να φάω. Τι να φάεις? Μαγειρίτσα. Αυτή είναι η ζωή σου. Αυτό σε κάλεσε ο Θεός. Αυτό σου έδωσε το βάπτισμα. Αυτό σου έδωσε το όνομα να είσαι δικός του οπαδός, στρατιώτης δικός του. Αυτό σου έδωκε το να λέγεσαι χριστιανός. Σου είπε να με εγκαταλείπεις και να φεύγεις να πάει να φάεις το φαγητό, τη μαγειρίτσα. Αχ, αυτή η μαγειρίτσα. Αχ, αυτή η μαγειρίτσα η οποία παρασύρει πλήθος κόσμου. Και μετά από τον Χριστός Ανέστη θα μείνει ο ιερεύς μόνος του και ο ιεροψάρτης και ο νεοκόρος. Οι άλλοι που είναι, η Εκκλησία λειτουργεί και εκείνοι χορεύουν. Η Εκκλησία λειτουργεί και εκείνη αμαρτάνω. Η Εκκλησία λειτουργεί και εκείνη είναι μακριά από το δείπνο το μυστικό του Κυρίου. Αδερφοί μου,
Διψώ, είπε ο Θεός. Διψάει αυτές τις ψυχές ο Θεός. Δεν διψά να πιει νερό. Διψώ, λέει. Διψώ πως να σώσω τον κόσμο, διότι χύνω το αίμα μου και δεν θέλω να χαθεί μία ψυχή, λέει. Θέλω πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύνε. Δεν θέλω να μείνει κανείς έξω από την βασιλεία μου τον επουράνο. Αλλά το μάτι του το Θεϊκό που γνωρίζει τα προ, τα παρόντα και τα μέλλοντα. Έβλεπε ότι εμείς οι χριστιανοί θα είμεθα τα αχάριστα παιδιά. Θα είμεθα οι αγνώμονες. Θα είμεθα εκείνοι οι οποίοι ακούσαμε προηγουμένως. Κύριε, τι μη έδωκας και τι σε ανταπέδωκα. Αντί του μάνα χωλή. Αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάνω, σταυρό με προσιλώσα. Τα έβλεπε όλα ο Θεός. Τα έβλεπε ως παρόντα. Και όταν μέσα στον κήπο της Γεσημανή έμεινε μόνος του και ήθελε παρηγορία να τον παρηγορήσουν, οι μαθητές του, εμείς δηλαδή. Εμείς εκοιμηθήκαμε και ήρθε ο Χριστός και μας βρήκε να κοιμόμαστε και μας είπε με παράπονο: «Μίαν ώραν ούκ ισχύσατε αγρυπνήστε με Θεού». Μίαν ώρα δεν μπορούσατε να μείνετε άγρυπνοι μαζί μου, να με παρηγορήσατε. Και ο πατέρας μου από ψηλά δεν με άφηκε. Μου έστειλε τον άγγελό του και με παρηγορούσε ο άγγελός του. Ναι, αδερφοί μου, δεν παρηγορήσαμε εμείς τον Χριστό. Είμαι θα ανάξει. Δεν γνωρίσαμε την αγάπη του. Είμαι θα ανάξει. Δεν γνωρίσαμε ότι έπαθε για μας. Είμαι θα ανάξει. Δεν γνωρίζομαι τίποτε. Νομίζομαι ότι θα μείνουμε στον κόσμο του τον αιώνι. Και ξαφνικά ακούεται η φωνή: «Ιδού ο νυφθιός έρχεται εν το μέσο της νύχτος. Και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα». Είσαι από εκείνους οι οποίοι κλείνουν τα μάτια και κοιμούνται και δεν τους ενδιαφέρει ούτε η κρίση του Θεού, ούτε ο άλλος κόσμος. Σύνελθε, αδερφέ μου. Έλα στα καλά σου. Πρόσεξε. Δεν είναι ο παρόν κόσμος το παρόν. Το τέρμα δεν είναι εδώ. Το τέρμα είναι η βασιλεία των ουρανών. Δι' αυτόν τον λόγο το είπε ο Κύριός μας, παιδί μου, λέει, όταν γονατίζεις να προσευχηθείς σε μένα, το πρώτο που θα ζητήσεις είναι η βασιλεία μου, η επουράνιο. Ζητείτε πρώτον, λέγει, την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Και πάντα τα αυτά προσθεθήσετε ημί. Τα υπόλοιπα θα σας τα δώσω εγώ. Δεν θα σας αφήσω. Ιδού με θυμώνυμη πάσα στα σημέρα σε ως τη συντελεία του αιώνα. Θεέ μου, τα πιστεύομαι με αυτά ή δεν τα πιστεύομαι? Διψώ, λέγει ο Θεός. Διψώ για τη σωτηρία της κάθε μια ψυχής. Όχι εμάς μόνον, αλλά κάθε μια ψυχή που είναι πλασμένη από το χέρι του μαύρη, κίτρινη, κόκκινη, άσπρη. Εκείνους τους έπλασαν όλους. Μα δεν άκουσαν τον λόγο του Θεού, πώς θα σωθούν? Υπάρχει τρόπος για να σωθούν. Και αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν αν ο Χριστός κατέβηκε από τους ουρανούς για να μας σώσει. Είναι μόνο ένας τρόπος. Όταν γνωρίζεις το καλό από το κακό, παιδί μου, εδικάστηκες. Δεν είναι ανάγκη να ξέρεις τίποτε άλλο. Όταν την ώρα που πάει να αδικήσεις ξέρεις ότι είναι αδικία, και την ώρα που πάει να σκοτώσεις τον αδερφό σου και την ώρα που πηγαίνεις για να κάνεις έκτρωση το παιδί σου, να σκοτώσεις το παιδί σου, το ξέρεις ότι είναι κακό και όμως πηγαίνεις. Εδικάστηκες, είσαι τελεσμένο το γεγονός. Έχεις τελειώσει πλέον, ευρίσκεσαι μακράν από τον Θεό. Εκεί που είπε, πορεύεστε απ' εμού, η κατηραμένη. Τι θα κάνεις?
θα μετανοήσεις. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Νυν ημέρα σωτηρίας. Είναι η βήτε, λέγει ο Πανάγαθος Θεός, ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να φιένει αμαρτίας επί της γης, δεν είπε εις τον άλλο. Είναι δείτε ότι έχω εξουσία να αφαιρώ αμαρτίας, λέγει στους συκοφάντας και τους εχθρούς του, όταν ανόρθωσε τον παράλυτον ο οποίος κατέβηκε από τη στέγη μπροστά του και τους άκουσε να λέγουν ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίας. Αμέσως ο Κύριος, ο παντογνώστης, ο οποίος όλα είναι καθαρά μπροστά του, τους λέει, τι θέλετε να πω, να πω σε αυτόν που είναι πάνω στο κρεβάτι να σηκωθεί να φύγει ή να πω αφαιώντες οι αμαρτίες σου. Αφαιώντες οι αμαρτίες σου δεν τα βλέπετε. Εάν τον σηκώσω όμως από εδώ και περπατήσει, τότε θα αρχίσετε όλοι να λέτε λόγια, λόγια πολλά. Ποιος είναι αυτός που κάνει τέτοια θαύματα, ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι μπροστά μας. Και είπε στον παράλυτο, σου συγχώρησε τις αμαρτίες σου, σήκω τώρα να φύγεις. Και αμέσως λέγει, πετάχτηκε από το κρεβάτι το οποίο ήταν επάνω, δεμένος, παράλυτος, ακίνητος, πετάχτηκε επάνω και τώρα του λέει ο Χριστός, πάρε το κρεβάτι σου και φύγε. Γιατί το είπε τούτο, διότι δεν ήθελε ο Χριστός επέμβει. Δεν ήθελε τον κόσμο να αρχίσει να επέμβει, όπως κάνουμε εμείς πάντοτε στη ζωή μας. Χειροκροτούμε, ραντίζουμε ρόδα και μοίρα και προϋπαντούμε τους επιγείς μεγάλους κυβερνήτες και αρχηγούς, αρχηγοί. Και σήμερα ακούσαμε ότι ο Κύριος μας είπε ότι ό,τι έκανα εγώ πρέπει να κάνετε κι εσείς. Κάνουμε ό,τι έκανε ο Χριστός μας. Δεν κάνουμε. Πώς θα είμαι θα δική του. Μας λέγει παιδί μου μη κάνεις τούτο, είναι αμαρτία. Με πικραίνεις, με καρφώνεις. Κοιτάξτε τον επάνω στο σταυρό. Κοιτάξτε τον πόσο υποφέρει. Κάθε μία αμαρτία είναι και ένα βέλος το οποίο το σέρνεις επάνω στο σώμα του Κυρίου μας. Κρατάς απέναντι τα βέλη και τα σέρνεις για να πληγώσεις την καρδιά του Πατέρα. Υπήρχε ένας βασιλέας, αδερφή μου, ο οποίος είχε δύο παιδιά. Και όταν πέθανε τα δύο εκείνα παιδιά, ήρθαν αμέσως να έχουν αφιλείο τον έχθραμ. Ποιος θα πάρει το βασίλειο. Και κάλεσαν έναν άλλον βασιλέα που ήταν ο φίλος του πατέρα και τον έφεραν να κρίνει. Να πει ποιος από τους δύο αδερφούς θα πάρει το βασίλειο. Και όταν ήρθε εκείνος ο βασιλιάς, φωτισμένος από τον Θεό, τους λέγει, ξεθάψετε το σώμα του πατέρα σας. Βγάλτε το από το μνήμα. Και όταν το έβγαλα, το εκρέμασα. Και λέγει στον πρώτον, πάρε τη σαΐτα σου και πρόσεξε να χτυπήσεις κέντρον στην καρδιά του πατέρα. Αμέσως βούτυξε με αδιφαγία, με φιλαρχία. Πώς θα γίνει βασιλιάς. Και τέντωσε την φαρέτρα, τέντωσε το τόξο, τέντωσε το βέλος και χτύπησε τον πατέρα. Και ήρθε ο δεύτερος. Χτύπησε κι εσύ τον πατέρα, του λέει. Μόλις όμως πήρε το τόξο, μόλις πήρε το βέλος, μόλις είδε τον πατέρα του μπροστά,
να κρέμεται. Είπε εγώ να χτυπήσω τον πατέρα μου. Όχι, λέει, τέτοια βασιλεία δεν τη θέλω. Δεν θέλω να κυβερνήσω εγώ, να χτυπήσω το σώμα του πατέρα μου με το βέλος, να τον πληγώσω τον πατέρα μου πεθαμένο. Και εκείνος ο βασιλιάς, ο δικαστής, γύρισε και λέει, εσύ παιδί μου να πάρεις το βασίλειο του πατέρα σου. Εάν θέλουμε εμείς να πληγώνουμε τον νεκρό πατέρα μας επάνω στο σταυρό, ας κάνουμε λοιπόν αμαρτίες πολλές, όσες θέλουμε. Ας χορτάσουμε με την αμαρτία. Το τέλος όμως, ποιο θα είναι? Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας αξιώσει να φτάσουμε και την αυριανή ημέρα και την Ανάστασή Του και να συναναστηθούμε μαζί Του χωρίς πάθη, χωρίς κακία, και να μας πάρει στην Βασιλεία Του την υπουράνιο. Αμήν.